Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω πραγματικά να είστε όλοι υπέροχα. Για όλα τα νέα μέλη του καναλιού που δεν ξέρετε, το όνομά μου είναι φυσικά Ιάσονας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα λοιπόν, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, θα πάρουμε αυτό εδώ το ποδήλατο για να πάμε να πάρουμε το STP του φίλου μου Δημήτρη που φτιάχναμε όλο αυτόν τον καιρό για ένα test ride. Φύγαμε. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοψυχαλίζει και δεν είναι οι ιδανικότερες συνθήκες για test ride ποδηλάτου σήμερα. Αλλά οι μέρες μου στην Πάτρα είναι αρκετά περιορισμένες και δεν έχω την πολυτέλεια χρόνο να περιμένω τις ιδανικότερες συνθήκες. Οπότε, ναι. Επίσης, δυστυχώς ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Πάτρα. Είναι στην Αθήνα για κάποια διαδικαστικά θέματα σχετικά με το επερχόμενο ταξίδι του. Γιατί για όσοι το γνωρίζετε, είναι καπετάνιος. Και πάνω σε αυτό υπήρχαν αρκετοί από εσάς που είχαν μια κοινή απορία, η οποία ήταν για ποιο λόγο να δώσω Δημήτρη τόσα χρήματα για ένα ποδήλατο από τη στιγμή που θα το κυκλοφορεί μια στο τόσο, ξέρω εγώ, κάθε φορά που θα γυρίζει από το ταξίδι. Λοιπόν, υπάρχει μια σκηνή στην ταινία Πειρατές Καραϊβικής που λέει One day ashore, 10 years at sea. Depends on the one day. Επομένως, ο Δημήτρης και κάθε Δημήτρης, όσο καιρό είναι εν πλώ, είναι εσώκλειστος, απομονωμένος και αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, μέσα σε ένα καράβι, χωρίς καμία έξοδο διαφυγής. Και αυτή είναι μια απίστευτα απαιτητική δουλειά, ο καπετάνιος, με απίστευτες σκοτούρες και άγχος που τον γεμίζουν όλο αυτό το διάστημα. Και όταν έρχεται στον τόπο, το μόνο που θέλει να κάνει είναι να ξεφύγει. Δηλαδή, να κάνει πράγματα που τον γεμίζουν και του δίνουν χαρά. Επομένως, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, κάθε φορά που έρχεται στην Πάτρα, το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι It is time. Έξω για το Volvo, αυτά τα πιο overkill πεθαίνεις φρένα και φυσικά η Αγκούστα, το ποδήλατο και πολλά ακόμα που έχει καταφτώσει μέχρι τώρα. Αλλά στα διατάφτα, δύσκολη επιλογή. Σήμερα θα πάρουμε το ποδήλατο. Next time. Την επόμενη φορά το υπόσχομαι. Στο μεταξύ, νομίζω ότι δεν το έχω ξαναφέρει ποτέ στο παρελθόν σε αυτά τα βίντεο, αλλά έχω μία αγαπημένη μηχανή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και τη συγκεκριμένη μηχανή με το που την είδα, απλά όλες οι υπόλοιπες μηχανές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά διαγράφτηκαν για μένα. Και αυτή η μηχανή που θέλω κάποια στιγμή οπωσδήποτε να αποκτήσω, την οποία περιμένω αυτή τη στιγμή, την περιμένω σχεδόν 13 χρόνια τώρα. Είναι η Yamaha FZ1 Naig 1000. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη μηχανή που υπάρχει στον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι σίγουρος να το απαντήσω αυτό, αλλά σίγουρα αυτή τη μηχανή τη θέλω. Πού θα πάει, θα έρθει και αυτή η μέρα. Όπως έλεγα λοιπόν προηγουμένως, η δουλειά του καπετάνιου είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και σίγουρα δεν είναι για όλους. Κάτι το οποίο ο Δημήτρης το ήξερε. Ενώ όμως ήξερε και κάτι ακόμα. Ήξερε πως αυτή η δουλειά ναι μεν σου στερεί πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σου όσο είσαι στο καράβι. Ανταυτού όμως όταν γυρίσεις στον τόπο σου σε ανταμείβει με μια βασιλική ποιότητα ζωής. Και το αυτοκίνητο, η μηχανή και όλα τα υπόλοιπα θα τα ονομάσουμε πολυτέλειες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλεις να σε περιμένουν κάθε φορά που γυρίζεις μετά από ένα τέτοιο ταξίδι για να μπορείς να ξεδώσεις και να ζεις αυτή την ποιότητα ζωής που δεν έχεις στο καράβι. Στο μεταξύ έχω να κάνω ένα ποδήλατο από την εποχή του Fireball και πιστέψτε με, οι ταχύτητες είναι σωτήριες, ειδικά στις αποστάσεις που διανύσεις σήμερα. Και μιας και αναφέρω το Fireball, το project αυτό, η διαδικασία της επαναστρεμολόγησής του θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά, το πρώτο το καλοκαίρι, λόγω του ότι θα μου στοιχίσει και αυτό πάρα πολλά χρήματα, όσο περίπου έκανε και αυτό, έφτασε και αυτό, καθώς και αυτή τη στιγμή έχω πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από το να στήσω ένα ακόμα τέρτη σαν ποδήλατο. Οπότε πρώτο ο Θεός του χρόνου το καλοκαίρι. Στο μεταξύ έβγαλε ψηλό ήλιο, αλλά έναν αέρα τον έχει. Και από τη θάλασσα, γρήγορη μετάβαση στο βουνό. Και παρεπτόντως, αυτό εδώ είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία στην Πάτρα, με θέα.
Πίσω όμως από το STP, στο backcheck βίντεο του ποδηλάτου είχα πει πως Street Trial Park, που σημαίνει ότι αυτό το ποδηλάτο είχε σχεδιαστεί αρχικά για να μπορεί να ταξιδεύει και στα 3 αυτά είδη, που κατά κύριο λόγο είναι single speed. Τώρα όμως που βάλαμε και ταχύτητες, σε αυτά τα 3 είδη προσθέτεται ακόμα ένα, τα μονοπάτια ή οτιδήποτε, γίνεται δηλαδή όπως αλλιώς το λέμε και trail bike. Επομένως σήμερα αποφάσισα να ακολουθήσω την downtown δρομή που έχουμε εδώ στην Πάτρα, η οποία ξεκινάει το Δασίλειο και καταλήγει κάπου στο κέντρο, έξω και το downtown. Πιστεύω ότι περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος σημείων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε στον απόλυτο βαθμό τα όρια του ποδηλάτου. Με την ελπίδα να μην τα ξεπεράσουμε. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Αρκετά όμως με τα λόγια. Ας περάσουμε στη δράση.
η σημερινή μέρα ξεκίνησε με ψυχάλες και όπως είπα, ίσως να μην ήταν η ιδανικότερη μέρα για ποδήλατο. Αλλά από ό,τι φάνηκε, εξελίχθηκε ως μια από τις ιδανικότερες μέρες για ποδήλατο. Γιατί συνέχεια έβγαλε ήλιο και τώρα έχει αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, αραιή συννεφιά. What to do. Ωραία διαδρομή, μου άρεσε. Ευτυχώς δεν είχε απρόοπτα. Και όπως ίσως είδατε, όλα όσα έκανε ήταν πιο πολύ προς το trial, αν εξαιρέσουμε το χώμα στην αρχή και στο λίγο τα σκαλιά. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κατά κύριο λόγο trial κόλπα, θα έλεγα. Γιατί πολύ απλά το dirt jump δεν είναι το είδος μου. Δεν έχω εξοικειωθεί καθόλου με αυτό το είδος και όπως είπα, έχω να κάνω με πιο ποδήλατο από την εποχή του Fireball, δηλαδή εδώ και 3 χρόνια περίπου. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που το παίρνω αυτό το ποδήλατο βόλτα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτά που έκανα πάντως. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ανταπεξήλθε σε απόλυτο βαθμό στις προσδοκίες που είχε αυτό το ποδήλατο και σίγουρα άξιζε και με το παραπάνω όλο αυτόν τον κόπο που έκανα όλο αυτόν τον καιρό. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όταν αυτό το ποδήλατο επιστρέψει πάλι σε αρία του Δημήτρη, θα το χαρεί ακόμα περισσότερο. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε το βίντεο όσο άρεσε και σε μένα όλη αυτή η διαδρομή που έκανα με αυτό το ποδήλατο. Και εννοείται θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.